Μιλήσαμε πριν για τα χτενίσματα και δεν αναφέραμε τα χρώματα. Κάτι είδα χάλκινο που παίζει, κόκκινο, ναι, παίζουν πάρα πολύ πυρόξανθο. Τα χάλκινα, πάρα πολύ τα χάλκινα, τα κόκκινα, τα πυρόξανθα. Ύστερα είναι και πάρα πολύ το ξανθό, που θα έλεγα είναι ένα χρώμα που δεν πέφτει ποτέ από τη μόδα. Το λατρεύει η Ελληνίδα γυναίκα. Κι εγώ. Όλες μας φαίνεται. Και τρεις. Είμαστε λίγο πολύ. Γιατί μια πελάτσα η οποία είναι ξανθιά, πολύ δύσκολο να αλλάξει το χρώμα της. Ναι, είναι δύσκολο και πρακτικά είναι δύσκολο. Και ακόμα άμα το αλλάξει, επιστρέφει πολύ σύντομα ξανά. Άμα τα καταφέρει ξανά. Γιατί είναι δύσκολο, λένε. Λένε μετά, όταν είναι μια ξανθιά, τα κάνει μαύρα. Μετά, άμα θελήσει άμεσα να τα ξανακάνει ξανθό, δεν είναι λίγο δύσκολο? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ταλαιπωρούνται τα μαλλιά και χρειάζεται να κάνουμε ντεκαμπάζ. Εγώ πάντως να πω από μία φίλη μου, μία γνωστή μου που τα είχε ξανθά και πήγε να τα κάνει μαύρα. Δεν τη βγήκανε μαύρα, τη βγήκανε λίγο μπλε. Αλλά αυτό έχει σημασία βέβαια και να πας και στο σωστό κομμωτή, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σημειώσω ότι υπάρχουν καταξιωμένα κομμωτήρια. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ ανεβασμένη πόλη. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε ειδικευμένους, είναι ό,τι καλύτερο, από κομμώτρια στο σπίτι, η οποία σε ένα κομμωτήριο μπορείς να δεις τα ανάλογα προϊόντα. Θα έχει ο κομμωτής τα σωστά σεμινάρια, επαγγελματική περιποίηση και γενικώς να σημειώσω ότι δεν προτρέχει κανένα κίνδυνο για τον εαυτό του ο κάθε πελάτης. Δηλαδή είναι κάτι το μοναδικό να σε περιποιούνται, θα έλεγα και εγώ. Και παίρνει την ευθύνη το κομμωτήριο, έτσι. Φυσικά. Ενώ όταν πας σε κάποιον ανειδίκευτο ή σε κάποιο σπίτι, ό,τι και να πάθεις, δεν ευθύνεται κανένας. Ναι, ενώ στο κομμωτήριο, γι' αυτό υπάρχει άδεια λειτουργίας να σημειώσουμε των κομμωτών. Είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτί για να είμαστε σίγουροι ότι εκεί που είμαστε έχουμε περάσει από υγειονομικό, από όλα. Για να ανοίξεις κομμωτήριο δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουν μερικοί. Και είσαι σε έπιστα χέρια. Ό,τι και να πάθεις δεν έχεις φόβο. Ναι, πολύ σημαντικό. Ναι. Ας πούμε, άμα γίνει κάτι, μπορείς κάπως να το διορθώσεις. Φυσικά, απευθύνεσαι στην εταιρεία, στα επαγγελματικά προϊόντα που θα υπάρχουν στο κομμωτήριο και στον ίδιο τον κομμωτή. Ενώ σε κάποιον στο σπίτι δεν μπορείς να απευθυνθείς πουθενά. Σου λέει ότι δεν σου έκανα εγώ τα μαλλιά και πάνε να βρεις την άκρη. Σωστά. Mm-hmm. Δεν έχεις κάποια απόδειξη κάτω στο πίσω. Όχι, δεν έχεις τίποτα. Σωστό και αυτό. Γι' αυτό πρέπει να προτιμάμε είναι τα πολύ σημαντικό να το προσέχουν και οι ίδιοι καταναλωτές. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ωραία. Εμείς φεύγουμε τώρα για βόλτες. Πάμε με την κάμερα του Night Mission να δούμε πού θα περάσουμε καλά. Και επιστρέφουμε και πάλι εδώ πέρα κοντά σας από τη Farcom, την εταιρεία καλλιτικών. Και ο λόγος φυσικά είναι το event κομματικής που έχει διοργανωθεί εδώ πέρα απόψε. Φύγαμε λοιπόν.